Κανα μαζί επιστρέψαμε εδώ στο Ραδιοφωνο Πολιτεία 90,7 συχνότητά μα, μείνετε εδώ στην παρέα μα γιατί θα έχουμε μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Είναι Πέμπτη, ο μήνα έχει 16 και στο στούντιο μαζί μου εδώ είναι ο κύριο Θαήμη Πατσιλίβα. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετέ φορέ και τηλεφωνικά, αλλά και εδώ στο στούντιό μα είναι υποψήφιο με τον συνδυασμό Σπάρτη Δήμο που μα αξίζει. Με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Πέτρο Δούκα. Κύριε Πατσιλίβα, καλώ ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα στο Πολιτεία και σε όλους σας, στους πολίτες του Δήμου μας που θα τους παρακαλέσω να μας ακούσουν διότι θα ακούσουν λόγια της καρδιάς μου και των συναισθημάτων μου αγαπητέ Λεωνίδα. Τα είχαμε πει πολλές φορές γιατί ήσασταν πρόεδρος για πάρα πολύ καιρό του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας του Δήμου και από τη θέση αυτή κάθε φορά μιλούσαμε και λέγαμε για το τι σχεδιάζετε, τι προγραμματίζετε, να κάνετε. Πόσους, πόσο καιρό ήσασταν πρόεδρο, Περίπου τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια. Σχεδόν δηλαδή μια θητεία. Α. Έτσι. Ναι, ναι. Μια θητεία. Μάλιστα. Ε, γιατί δεν κατεβαίνετε όμω με τον κύριο Βαλιώτη Είναι ένα ερώτημα, αγαπητέ <laughs> Λεωνίδα. Θα ήταν βέβαια προκαταβολικά να πω λάθο μου να μηδενίσω το έργο που έκανε ο Βαλιώτης σαν δήμαρχος Αλλά όταν το 2014 οι δημότες του έδωσαν το 62% των ψήφων στις εκλογές. Τι του είπαν, Βαλιώτη, ο Αργυτάκος μας απαγοήτευσε, γι' αυτό τον καταψηφίσαμε. Κάνε με την έγκρισή μας την αλλαγή στα κακό σκήμενα του Δήμου. Σπάσε αυγά για να κάνεις ομελέτα. Και αγαπητέ φίλε και φίλοι, αντί να σπάσει τα αυγά, θα έλεγα τα κλώσσεση για να βγουν πουλιά ή να γίνουν κλούβια αυγά. Ε, όταν αυτές αγαπητοί φίλοι οι προσδοκίες των πολιτών μένουν ανεκπλήρωτες και τα μεγάλα και μικρά προβλήματα των δημοτών διαχειρίζονται σε χαμηλό επίπεδο με πενιχρά αποτελέσματα. Σαν υπεύθυνο άνθρωπος εγώ τι έπρεπε να κάνω, έπρεπε να επιλέξω ή να μην συμμετέχω καθόλου σε εκλογές αφού αργητάκου και βαλιώτη τα σχήματα δεν με εξέφραζαν πλέον. Ή να συστρατευτώ με το σχήμα του Πέτρου Δούκα που διακρίνω σοβαρές ενδείξεις πως ο Δήμος Σπάρτης και οι συνδημότες βρήκαν τον άνθρωπο που θέλει και μπορεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Σπάρτη. Ο Δούκας αγαπητοί φίλοι και αγαπητέ φίλε Λεωνίδα νομίζω πως είναι ο κατάλληλος άνθρωπος αδήμαρχος να κάνει τη διαφορά που θέλει η Σπάρτη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εγώ συστρατεύομαι μαζί του. Έτσι πήρατε την απόφαση να είστε υποψήφιος με τον κύριο Δούκα, παρόλο που είχατε μια επιτυχημένη, θέλω να πιστεύω, πορεία με τον συνδυασμό του κύριου Βαλιώτη στο νομικό πρόσωπο, για τους λόγους που μας είπατε. Και θέλω να μας πείτε και ποια είναι τα εσεί πιστεύετε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ψηφοδελτίου του κυρίου Πέτρου Δούκα, γιατί δεν είναι μόνο το πρόσωπο του κυρίου Δούκα. Γενικά θα να μου πείτε για το ψηφοδέλτιο. Πραγματικά αφιέρωσα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο, με αγάπη για να μπορέσω να πάω πάρα πολλά πράγματα μπροστά στο νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας. Κάναμε πολλά, χρειάζονται να γίνουν ακόμα περισσότερα τα δείγματα πολλά αγαπητέ φίλε για το Δούκα. Οι ενδείξεις εμφανείς. Ο Δούκας είναι ένας αναγνωρισμένος και πετυχημένος τεχνοκράτης και οικονομόλογος θα έλεγα χωρίς υπερβολή σε όλο τον κόσμο. Το βιογραφικό του, οι παγκόσμιες γνωριμίες του, η απλότητά του, η αγάπη του για τη Σπάρτη, η πρόθεσή του για την ιδιωτελή προσφορά προς τον τόπο καταγωγής του, με τις δωρεές τις οποίες η οικογένειά του κατά καιρού έχει δώσει προς το Δήμο και τώρα πρόσφατα η ικανότητά του αγαπητοί φίλοι που με ακούτε να φέρει ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στον τόπο μας να αντλήσει χρήματα από τα ευρωπαϊκά ανεπτυξιακά προγράμματα να μπορεί άμεσα να συνομιλεί με τους πολιτικούς κάθε κεντρικής εξουσίας να είναι γαλήνιος και υπομονετικός με κάθε δημότη αυτή η μορφή δημάρχου μου δίνει σιγουριά και βεβαιότητα πως η Σπάρτη επιτέλους θα πουλήσει ακριβά το όνομά της, την ένδοξη ιστορία της για χάρη της πόλης και των πολιτών της. Η δήλωσή του, αγαπητοί φίλοι, να κυβερνήσει το Δήμο μια τετραετία, τι μας λέει, μας απαλευθερώνει από σκοπιμότητες της επόμενης ψήφου και έτσι μένει ελεύθερος να αποφασίζει σωστά η δήλωσή του πως θα συνεργαστεί και με τους 41 δημοτικούς συμβούλους που θα προκύψουν αλλά και με τους δημότες δείχνει το ήθος της εξουσίας που πρεσβεύει το ότι δηλώνει πως δεν αναιρεί το όποιο έργο των προκατόχων του αλλά που χρειάζεται όπου χρειάζεται να το διορθώσει το ότι πιστεύει πως οι δημοτικοί υπάλληλοι διαθέτουν αξιοσύνη, αλλά χρειάζονται εξειδικευμένη υποστήριξη, ηθική αποδοχή και έμπρακτη εμπιστοσύνη. Όλες αυτές οι αρετές του αυριανού δημάρχου του Πέτρου του Δούκα μου εδρεώνουν την πεποίθηση, αγαπητέ φίλε, πως η επιλογή μου στο πρόσωπο του Δούκα του Πέτρου θα δικαιωθεί, γι' αυτό και στρατεύκα. Συνδημότες και φίλοι, απευθύνομαι σε εσά. Μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία ζωής για το Δήμαρχο. Και έτσι, για το Δήμο. έτσι πήρα την απόφαση να, να κατεβείτε. Να τορμήσουμε διότι μας αξίζει το καλύτερο και γι' αυτό εγώ κάνω αυτή την θυσιαστική θα έλεγα παρουσία. Ωραία. Πείτε μας όμως και τα γνωρίσματα του ψηφοδελτίου γενικότερα. Ναι. Ε, καταρχάς σέβομαι και εκτιμώ την παρουσία όλων των προσώπων και των συνδυασμών που θα συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές. Τα συγκριτικά στοιχεία του συνδυασμού μας είναι η φρεσκάδα των προσώπων, των ονομάτων, mm. με επιτυχημένους έμπειρους αυτοδιοκητικούς, αλλά και πολλά υποσχόμενους νέους ανθρώπους. Εάν προσθέσουμε σε αυτά το πολιτικό και αξιακό βάρος της προσωπικότητας του Πέτρου του Δούκα, νομίζουμε πως το ψηφοδέλτιο Δούκα υπερέχει των αντίπαλών μας. Φίλες και φίλοι, θα έλεγα πως ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια τα όπλα που διαθέτουμε, τα όπλα που σαπίζουν στις ιστορικές μας αποθήκες. Σπάρτη, Μιστράς, Ακρόπολη, Αρχαιοθέατρο, Ιερό Αρτέμιδος, Μενελάιο, Αμίκλες, Πελάνα, Ευρώτας, Τα του Πάρνονας, Λικούργος, Λεωνίδας, Χίλων, Τυρτέος, Βρασίδας, Παλαιολόγης, Ζαχαριάς, Ελένη του Μενέλαου, αυτή η θεϊκή πρίκα που μας πρίκησε Θεός και φύση, αυτή η τεράστια αξία μπορεί να αποτελέσει κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ατμομηχανή για ανάπτυξη αγαπητοί φίλοι και για ποιότητα ζωής. Αυτός ο ιστορικός πλούτος πρέπει να ηγηθεί σαν ηγέτιδα δύναμη, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Πρώτα η Σπάρτη του νομοθέτη του Λυκούργου και του Λεωνίδα των Θερμοπυλών και μετά η Αθήνα, πρώτα η Σπάρτη, αλλά αυτή η ομάδα του Ονείρου και η προσμονή χρειάζεται χαρισματικό και άξιο ηγέτη για να νικήσει την στασιμότητά μας. Ναι, το τίμημα και η τιμή της ιστορίας μας αξίζει. Δείτε όμορφους Δήμους χωρίς ιστορικά φορτία που αναπτύχθηκαν γιατί φίλοι εμείς να παραμένουμε νεκροί. Ήρθε η ώρα αγαπητοί μου νομίζω με τον Πέτρο τον Δούκα να πάρει ο Δήμος τα οφειλόμενα. Είναι ιστορικό μα χρέο. Είναι ευθύνη και χρέωση του καθενό μα. Είναι το τάνι επιτά που είπαν οι πρόγονοί μα. Είναι το τώρα ή ποτέ. Ή έρχεται η άνοιξη του τόπου μα ή η βαριχημονιά τη τύχη μα. Το λέω με όλη την ευθύνη που έχω. Δυνατά και γενναία, αγαπητοί φίλοι Σπαρτιάτε και χωριάτε μα, συγχωριάτε μα, αποφασιστικά και θαρετά, μαζί θα αποφασίσουμε, μαζί θα νικήσουμε στον αγώνα για μια πόλη, για ένα Δήμο που θα γκρεμίσει φραγμού και εμπόδια ετών που αυτά έγιναν τροχοπέδι για την ευμερία του τόπου μας και του λαού μας. Ε, κύριε Πατσιλίβανα, θέλω να μας πείτε και τις δικές σας προτεραιότητες, αν εκλεγείτε. Εσεί δηλαδή. Λεωνίδα, αγαπητοί φίλοι, τι θα κάνετε. Ο Πέτρο Σοδούκας σαν μάνατζερ και παίκτη τη οικονομική αγορά, γνωρίζει καλά τη διοίκηση και τα οικονομικά εργαλεία που χρειάζεται ο Δήμο. Η κάθε στρατηγική σημασία υπηρεσία θα υποστηριχθεί αυτό, ακούστε το αγαπητοί φίλοι Σπαρτιάτε, από πολύ εξειδικευμένο σύμβουλο στη διοίκηση, στην τεχνική υπηρεσία, στην οικονομική υπηρεσία, στη νομική υπηρεσία για να μην πηγαίνουν έρχονται οι αποφάσεις μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα παίρνει αποφάσεις πολιτικές. Αυτό είναι ο ρόλος του. Οι δημοτικές υπηρεσίε θα υλοποιούν αυτές. Ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι μάνατζερ και οι διευθυντές θα απολογούνται τακτικά για την πορεία των έργων ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτών. Σε αυτό το σημείο θα ζητήσουμε την ομόθυμη και ομόζυγη πορεία και βοήθεια των μέσων μαζικής επικοινωνίας με αυστηρή θέση απέναντί μας αλλά αντικειμενική. Εάν αγαπητοί φίλοι παράξουμε οποιοδήποτε έργο και δεν μπορέσουμε να το προβάλλουμε, να το κάνουμε γνωστό στους χρήστες που είναι συνδημότες μας, τότε καλύτερα να μην το κάνουμε. Ο πληροφορημένος ο σωστά πληροφορημένο πολίτη είναι και ο καλύτερο σύμμαχό μα. Γι' αυτό εμεί θα συμπορευτούμε με του καλύτερου, αλλά και με όλα τα μέσα μαζική επικοινωνία που διαθέτει ο τόπο μα. Αυτοί λοιπόν θα είναι οι συνοδοιπόροι μα και θα τιμήσουν το λειτουργήμα του, αλλά θα τιμήσουν και την πόλη που υπερετούν. Επόμενη κίνησή μα, αγαπητοί φίλοι θα είναι η ιεραρχημένη αξιολόγηση της πορείας μελετών, έργων και προμηθειών. Ο Δήμος έχει συνέχεια, δεν σταματάει. Α φεύγουν οι παλιοί και έρχονται οι νέοι. Η άμεση ένταξη έργων, δράσεων και αναγκών σε βραχή πρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό είναι επιβεβλημένη. Ή δεν έχει ένα μπούσουλα, περπατά τυφλό. Τονίζουμε, αγαπητοί φίλοι, πω από καμία καθοριστική σημασία απόφασή μας, δεν θα λείπει η κοινωνική συνένεση, η παραγωγική φορείς, οι χρήστες του έργων και κάθε έργου. Σε αυτό το σημείο επιμένουμε και θα είναι ο οδηγός μας. Βραχυπρόθεσμα δηλαδή, τι θα κάνετε άμεσα. Θα αντιμετωπίσουμε αγαπητοί φίλοι, άμεσα τα προβλήματα της καθημερινότητας του Δημότη, διότι Αυτά είναι τα καυτά προβλήματα. Αυτά αντιμετωπίζει μέσα στις όλες δυσκολίες, τις άλλες, τις οικονομικές και τις κοινωνικές ο κάθε συμπατριώτης μας. Η καθαριότητα π.χ. αυτού του τόπου. Σε όλο το έβρος και το μήκος. Τα απορρίμματα. Η ασφάλεια των πολιτών. Η ασφάλεια που είμαστε ανασφαλείς, γίναμε ανασφαλείς. Ζούμε σε μια ζούγκλα. Η ίδρυψη, η άδρυψη. Είναι κοινωνικό αγαθό σε καθημερινή βάση, ε, αντιπλημμυρικά και αντιπυρική προστασία, η συντήρηση αστικών και αγροτικών δρόμων, η υποστήριξη του τουριστικού προϊόντος που από εκεί πρεσβεύουμε να αναπτυχθούμε, η υποστήριξη με κάθε μέσο που θα το αναλύσουμε στη συνέχεια με τα προγράμματά μας και με τις τοποθετήσεις μας, η υποστήριξη λοιπόν των γεωργών μας και των κτηνοτρόφων μας, η υποστήριξη μονάδων μεταποίηση, η υποστήριξη της διάθεσης του προϊόντος μας που σαπίζουν μερικά στις αποθήκες η υποστήριξη του εμπορικού κόσμου διότι η ψυχή μας και η ψυχή του Δήμου είναι η οικονομία του, είναι η εμπορική του η εμπειρική του παρουσία η εμπορική του παρουσία η ευρωστία του εμπορίου του Άμεση αποκατάσταση των βλαβών, θα έλεγα, στο φωτισμό, στο νερό, στις λακκούβες των δρόμων, στην καθαριότητα και σε κάθε εκτακτή ζημιά. Αυτά τα απλά πράγματα. Πώς θα συστηθεί εδώ, ακούστε με, η Ειδική Υπηρεσία Τεχνικών και Εργατών για άμεση παρέμβαση. Θα συσταθεί δίκτυο ηλεκτρονικής πληροφόρησης για γνώση κάθε ανάγκης και ζημιάς. Θα υπάρξει υπεύθυνος παρακολούθησης αυτού του έργου, δεν θα είναι έτσι αδέσποτα αυτά τα πράγματα. Αυτά θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, αγαπητοί φίλοι Σπαρτιάτες και Σπαρτιάτισσες, και της στάθμευσης. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα το έχουμε σαν προτεραιότητά μας. Η απόδοση χώρων σε οχήματα τουρισμού. Είναι κεφαλαιόδου σημασία. Ήρθε ο τουρίστας. Πού θα σταθμεύσει, πού θα κατέβει στο πουθενά η ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών έχουμε δικαίωμα να περπατάμε εκεί στο πεζόδρομο που μας ανήκει η αισθητική εικόνα κτηρίων χώρων δημόσιων θα είναι προτεραιότητα η υποστήριξη των εθήμων και των παραδόσεών μας να μην χάσουμε την ταυτότητά μας αγαπητοί μας φίλοι αυτά αυτά τα πράγματα, αυτές οι ανάγκες, οι καθημερινές θα είναι στις προτεραιότητες μας αγαπητοί φίλοι και αγαπητέ Λεωνίδα. Ο στόχος λοιπόν για να λυθούν τα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά να πάμε τώρα και στην ανάπτυξη γιατί αναφερθήκατε νωρίτερα, να αναφέρεται και ο κύριος Δούκας Ποιοι θα είναι οι πυλώνε ανάπτυξη στο Δήμο, Γιατί να μην σταθούμε μόνο στα προβλήματα τη καθημερινότητα που είναι σημαντικά βέβαια, αλλά από εκεί και πέρα. Μην γελιόμαστε οι πυλώνες εδώ στην, στο Δήμο, η αναπτυξιακή, είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός όμως ο οποίος θα έχει μία πολυμορφία, μία διάρκεια χρόνου, μία ποιότητα, αλλά όμως και μία προβολή, πολύ καλή προβολή του τουριστικού μας προϊόντος. Είμαστε φορτωμένοι με αυτά τα δωρίματα τα οποία είναι εντάσσονται σε αυτόν τον πυλώνα του τουρισμού. Νομίζω θα είναι το α και το ω. Τα γεωργικά μας προϊόντα που είναι τα καλύτερα της λακωνικής γης ή έχουμε τις ελιές τις καλύτερες, το λάδι, το φάρμακο, το λάδι, το πορτοκάλι, τα ιάματα και τόσα άλλα. Τα κτηνοτροφικά μας προϊόντα, αλλά θέλουν όμως υποστήριξη έμπρακτη με γεωπόνους, με κτηνιάτρους, με όλα τα εργαλεία τα υποστηρικτικά. Η διαφύλεξη όμως του περιβάλλοντος δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη αλλά να χαλάσουμε όπως χαλάσανε σε πολλά σημεία της Ελλάδας το περιβάλλον. Όχι, διότι το περιβάλλον εάν το ζημιώσουμε θα μας τιμωρήσει. Ανάδειξη των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και η διασύνδεση αυτών. Έχουμε αυτά τα δωρήματα της φύσης και του Θεού και δεν τα έχουμε αξιοποιήσει ούτω ώστε να γίνουν εργαλεία και πολιτισμού αλλά και εργαλεία όμως οικονομικών προσόντων. Οι αναπλάσεις. Έχουμε τον Ευρώτα, Παρόχθια. Δεν μπορούμε να τον αναπλάσουμε τον Ευρώτα για να αυξήσουμε ένα, τμήματο, τουλάχιστον ένα, ένα τμήμα, δεν λέω Έτσι, δε. σιγά σιγά. Ναι. Ο Κνακίωνας εδώ δεν ενδείκνεται για αυτή την ανάπλαση. Ο Ταΐγετος να κάνουμε διαδρόμους, πεζόδρομους, ναι. πεζοπορικούς ο ο, ε, 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 δρόμους, ε, μονοπάτια για να έρθει ο τουρίστα να ξέρει θα πάει στον Ευρώτα, θα περπατήσει στον Ευρώτα, θα περπατήσει στον Κλακίνο, θα περπατήσει στον Πάρνο, στο ναι. Αίγετο, στο Μιστρά και να Υπάρχει σήμανση, να υπάρχει ασφάλεια, να, να ξέρει έχει... ότι δεν θα κινδυνεύσει Μπράβο, και να χαθεί. Υπάρχει σήμανση, ασφάλεια. Όλο αυτό το πακέτο τι θα κάνει, θα προσελκύσει ποιοτικό και ποσοτικό τουρισμό. Γιατί αυτό που θα έρθει από το κέντρο μια μεγαλούπολη, στον Ταγίγετο θα είναι περπατήσει, στον Πάρνο και στη φύση. Αυτό του λείπει. Ακριβώ. Όποιος έρχεται, έρχεται για Μίστρα, για πελάνα, για α, α, τα τα για ευρώτα, για πάρνονα, για αυτά τα ιστορικά μας φορτία. Δεν έρχεται για τίποτε άλλο, αλλά πρέπει όμως να φτιάξουμε τέτοιες υποδομές τόσο ώστε να τον εξυπηρετήσουμε και να τον κρατήσουμε να κοιμηθεί εδώ, ναι. να μας δει, να μας γνωρίσει και να τον εγνωρίσουμε. Ε, φροντίδα για τις δομές υγείας. Πραγματικά, για να έρθει ο τουρίστα, να μείνει ο τουρίστα, πρέπει να είναι ασφαλή. Μου το είπε προηγουμένω. Ναι. Άρα λοιπόν. Μα ψάχνει να, να δει έχουμε... και πόσο κοντά είναι το νοσοκομείο εκεί που Πρέπει θα μένει. να έχουμε δομέ καλέ ναι. υγεία. Η παιδεία. Η κοινωνική πρόνοια. Η παιδεία. Είναι μεγάλο θέμα η παιδεία. Διότι από την παιδεία ξεκινάει και η οικονομία, θα έλεγα. Η οργάνωση γραφείου έχουμε την τεράστια ανεργία φίλες και φίλοι Σπαρτιάτες. Να μην μπορέσουμε να μην συστήσουμε ένα γραφείο για να διευκολύνουμε τους ανέργους που γυρίζουν σε γραφείο σε γραφείο και δεν ξέρουν που να αποτανθούν. Νομίζω έχουμε υποχρέωση σαν τοπική αυτοδιοίκηση να βοηθήσουμε σε αυτή την αδυναμία του κόσμου διότι από ό,τι υποπτεύομαι αυτό, αυτή η ανάγκη θα αυξάνει, θα πολλαπλασιάζεται. Άρα πρέπει ο Δήμος εδώ να είναι υποστηρικτικός. Σύσταση εθελοντικού σώματος. Δεν κάναμε τίποτα αγαπητέ φίλε Λεωνίδα και φίλοι, διότι εάν δεν εντάξεις σε αυτό το δυναμικό, το αναπτυξιακό, τους εθελοντές που είναι αρκετοί, αλλά είναι ανεκμετάλλευτη. Εγώ έκανα μια προσπάθεια στο νομικό πρόσωπο και είχα θετικά αποτελέσματα. Λειτουργήσα υπηρεσίε με θελοντέ. Ναι. Εκεί λοιπόν θα δώσουμε μεγάλη σημασία στου εθελοντέ. Πολλά μπορεί να γίνουν αγαπητοί φίλοι, αλλά θέλει αγάπη, θέλει να διαθέσεις απεριόριστο χρόνο και να σκέπτεσαι, να συνομιλείς, να ακούς να είσαι αποδέκτης να είσαι αποδέκτης εισηγητικών προτάσεων από οπουδήποτε να προέρχονται. Και μπορεί να αυξηθεί ο θελοντισμός όταν να παρατηρεί κάποιος ότι γίνεται ένα έργο σοβαρό όλο και θα αυξάνονται οι εθελοντές και θα στηρίζουν και θα βοηθούν. Έχω διακρίνει αγαπητέ φίλε έχω διακρίνει πως όταν βλέπει ο δημότης ότι ο εθελοντισμός αποδίδει έργο μεγαλώνει έχει μια αλγευρική αύξηση της παρουσίας του. Αυτό λοιπόν το στοιχείο στις δύσκολες στιγμές που περνάμε τις οικονομικές, αυτό το στοιχείο είναι ενθαρρυντικό μπροστά μας. Γι' αυτό να φροντίσουμε να εκμεταλλευτούμε και το λέω το εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια της λέξης, να εκμεταλλευτούμε αυτή την θέληση της προσφοράς, της εθελοντικής προσφοράς των συνδυνωτών μας. Κύριε Πατσιλίβα, θα συνεργαστείτε, θα ζητήσετε βοήθεια από τους φορείς. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ φίλε Λεωνίδα, είναι ένα καλό ερώτημα. Εμείς θα ζητήσουμε πρώτα τη συμπόρευση με τους πολίτες, με τους Δημοτικούς Συμβούλους όλους και τους 41, με τους υπαλλήλους όλους, θα συνεργαστούμε και θα ζητήσουμε βοήθεια από κάθε κυβέρνηση, από κάθε περιφερειάρχη και περιφέρεια, από τον εμπορικό κόσμο που γνωρίζει πολλά, ναι. από τους φορείς, τους παραγωγικούς, όλους τους άλλους, από την Εκκλησία, από τους συλλόγους και τα σωματεία, από τα ιδρύματα και τους ευεργέτες που έχουμε ευτυχώς ακόμα ανθρώπους τέτοιους και τους ευχαριστώ και από αυτή τη θέση από τους επενδυτές, τους μικρούς και τους μεγάλους όπου βρούμε χρήματα θα ανταζητήσουμε, θα τα αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο με την λαϊκή συνένεση. Δεν θα κάνουμε τίποτα εάν δεν υπάρχει αυτή η αποδοχή. Και εδώ ξανά τονίζω την παρουσία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Εσείς αγαπητοί φίλοι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας θα παίξετε το κυρίαρχο παι παιχνίδι σε αυτή την αναπτυξιακή, αυτό τον αναπτυξιακό στοχασμό θα έλεγα, που έχω και εγώ προσωπικά και ο Πέτρος Σοδούκας και η παρέα του. Ε, γι' αυτό Θα έλεγα αγαπητοί φίλοι Ότι πρέπει να συστρατευτούμε Πρέπει να πιάσουμε δουλειά Την άλλη μέρα των εκλογών Να μην μπω από σήμερα Επειδή αναφέρεστε στα μέσα και για την προβολή Να πούμε πλέον ότι η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ Και αυτή την ώρα Την κουβέντα που κάνουμε Μπορεί να την παρακολουθούν Οι ομογενείς που είναι στην Αμερική Που είναι στον Καναδά, που είναι στην Αυστραλία Την ίδια ώρα που ακούνε και εδώ με τη διαφορά ώρας, ώρα που υπάρχει σε κάθε χώρα και βέβαια μέσα από τις σελίδες και τα άλλα μέσα ενημέρωση να ενημερώνονται στον ίδιο χρόνο για το τι γίνεται στον τόπο τους, το τι γίνεται στην πόλη τους και έτσι όταν δουν ότι υπάρχει μια δραστηριότητα Πολύ εύκολα κάποιο ομογενή που έχει την οικονομική δυνατότητα πάρει την απόφαση και πει ότι και εγώ θα βοηθήσω και θα συνεισφέρω. Γιατί θέλω να σα ρωτήσω, πρέπει να βρεθούν χρήματα για να γίνουν πράγματα. Πού θα τα βρείτε τα χρήματα. Χωρί χρήματα, αγαπητέ φίλε και φίλοι συμπατριώτε, δεν γίνεται τίποτα. Μην γελιόμαστε. είναι ευκαιρία τώρα να απευθύνω μία έκκληση στου Πολυπληθείς ομογενεί μα σε όλο τον κόσμο. Να από το στέρημά του, θα έλεγα, γιατί έχουν και τέτοια πρόθεση να βοηθήσουν και το αποδεικνύουν σε καθημερινή βάση, θα έλεγα να εμπιστευθούν τον Πέτρο το Δούκα και το σχήμα που κατεβάζει στις εκλογές και αύριο θα είναι σχήμα διοικητική πλέον υπόθεση του Δήμου Σπάρτη. Βέβαια τα χρήματα δεν θα έρθουν μόνο από του ομογενεί, θα πρέπει να ανατρέξουμε και σε προγράμματα. Θα, θα αντλήσουμε με πρόλαβε, θα αντλήσουμε ό,τι χρηματάκια προσφέρονται από, τα εθνικό, από τον εθνικό κορβανά. Αλλά εδώ να με ακούσουν οι φίλοι οι συνδημότες. Εκεί που παίζονται τα λεφτά είναι στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Γι' αυτό τι λέει ο Δούκας πρέπει άμεσα να λειτουργήσει οργανωμένο γραφείο του Δήμου στις Βρυξέλλες. Εκεί στην πηγή των χρημάτων ο Δήμαρχος ο Δούκας με το κύρος του και τις πλευρες γνωριμίες του αγαπητέ φίλε θα προσελκύσει και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Μην γελιόμαστε. Χωρίς επενδυτικά κεφάλαια η ανεργία θα μεγαλώνει πάντα. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών θα μικραίνει. Η αγορά θα μαραζώνει. Η ποιότητα ζωής θα χειροτερεύει. Δεν γίνεται. Το πρώτο είναι η εξέβρεση χρημάτων. Γιατί να μην λειτουργήσουν αγαπητοί φίλοι Ινστιτούτα Ιστορίας και Πολιτισμού γιατί να μην λειτουργήσουν ερευνητικά κέντρα για καινοτόμε παραγωγικέ δραστηριότητε. Ναι, θα στηρίξουμε κάθε οργάνωση τουριστικού, πολιτιστικού, αθλητικού και εμπορικού γεγονότο που φέρνει κόσμο και χρήμα στην τοπική μας αγορά. Όταν ο Δημότης κερδίζει, αγαπητοί φίλοι, χρήματα, πλουτίζει και ο Δήμος. Πώς ακούγεται αγαπητοί φίλοι η σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων και άλλων αξιοθέατων μισιβίων με ένα τροχοφόρο τρενάκι. Το έχουμε δει σε πολλά τουριστικά σημεία. Πώς ακούγεται να δίνονται π.χ. παλαιστικοί αγώνες και να προσφέρεται ο Μέλανα κοντά στον Ευρώτα. Είναι κάποιες ιδέες έτσι ναι. που μου έρχονται αμέσως εδώ στο κεφάλι μου. Πώς ακούγεται το να αναβιώσουν παλιά χειροτεχνήματα. Δόξα σε ο Θεός έχουμε ένα σωρό. Αντρώντας λοιπόν ιδέες από την ιστορία μας και τις παραδόσεις μας, μπορούμε να φτιάξουμε καινοτόμα τουριστικά προϊόντα που να προσελκύσουν τον τουρίστα. Εκεί λοιπόν θα παιχτεί η ικανότητά μας, εκεί θα παιχτεί το μέλλον, το δικό μας, των παιδιών μας και των εγγονών μας. Γι' αυτό επιμένω Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε mm. και η Σπάρτη και ο Δήμος μας αξίζει. Πέρα από τον τουρισμό θα, μπορούσαν να γι... θα μπορούσε να γίνει επένδυση και σε παραγωγικούς τομείς, δηλαδή να γίνουν παραγωγικές μονάδες, να παράγουν ή να τυποποιούν κάποιο προϊόν εδώ της Λακωνία. Εάν δεν πάμε προς την κατεύθυνση αυτή των μονάδων, των μεταποιητικών μονάδων, mm. ειδικότερα δηλαδή του πρωτογενού τομέα. Mm. Εάν δεν πάμε σε βιοτεχνίες οι οποίες θα απασχολήσουν και ε, ε, ανθρώπους αλλά και θα φέρουν και αυτές πλούτο. Ναι. Εάν λοιπόν δεν κάνουμε τέτοιες ε, δράσεις ε, δεν μπορούμε να ελπίζουμε. Πρέπει λοιπόν και εμείς να παράξουμε, να μεγαλώσουμε την πίτα για να μπορούμε να χορτάσουμε περισσότερους ανθρώπους, να χορτάσουμε περισσότερες ανάγκες. Εάν δεν μεγαλώσουμε την πίτα με δράσεις και έργα τέτοια αναπτυξιακά, δεν μπορούμε να ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο. Ο Δούκας όμως, αντεχνοκράτης, ο οποίος παίζει πολύ ψηλά αυτό το παιχνίδι σε παγκόσμιο θα έλεγα επίπεδο, είναι ο άνθρωπος, ο κατάλληλος, ο οποίος θα μπει στην κατάλληλη θέση. Θα λύσει προβλήματα, θα δώσει απαντήσεις, θα κάνει και θα προβεί σε δράσεις τέτοιες που νομίζω ότι θα ικανοποιήσουν αρκετές πλευρές που σήμερα είναι σε αρνητικό πρόσημο. Θα δούμε και κάποιες προσωπικότητες εδώ στο Δήμο μας, γνωστούς του κυρίου Δούκα, όπου θα τους καλέσει στην πόλη. Όλα μετράνε. Mm. Όπως ξέρετε, η πολιτική, είναι και οικονομική πολιτική αλλά έχει και άλλες πλευρές η πολιτική. Η παρουσία τέτοιων ανθρώπων, τέτοιων προσωπικότητων δεν είναι μόνο ότι ήρθαν εδώ, τους είδαν, μας είδανε. Αυτοί θα είναι οι πρεσβευτές για τον τουρισμό μας. Θα είναι οι πρεσβευτές για οι οικονομικές επενδύσεις. Θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα γίνουν εργαλεία θα έλεγα για να εξυπηρετήσουν τις αναπτυξιακές μας ανάγκες. Και βέβαια, ο Δούκας και μόνον ο Δούκας θα έλεγα ότι έχει αυτή την ικανότητα. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Mm. Κύριε Πατσιλίβα, και να πω για του ακροατέ μα ότι εδώ στο στούντιο μαζί μα σήμερα είναι ο κύριο Θέμη Πατσιλίβα. Συζητάμε για τα δημοτικά. Ο κύριο Πατσιλίβα είναι υποψήφιο με τον συνδυασμό Σπάρτη Δήμο που μα αξίζει, με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Πέτρο Δούκα. Κύριε Πατσελίβα, εάν γίνετε δημοτική αρχή, εσεί θα συνεχίσετε το έργο σα στο νομικό πρόσωπο κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη και παιδεία. Έχετε έρθει σε μια συζήτηση με τον κύριο Δούκα, το έχετε συζητήσει αυτό, το θέλετε. Καταρχά, δηλώνω ότι δεν έχω συζητήσει τίποτα, αλλά και κανένας μας. Ναι. Εμείς έχουμε στη διάθεση του Δημάρχου της ε, θέσης μας και των εαυτών μας. Όπου νομίζει ο δήμαρχος θα μας χρησιμοποιήσει. Το λέω αυτό γιατί έχετε μια εμπειρία, έχω αποκτήσει μια εμπειρία. Όμως, επειδή έχω μια εμπειρία και έχω, ναι. δεν είναι εγωιστικό, έχω ένα καλό έργο πίσω μου, θα ήθελα να ασχοληθώ και σε αυτό το κομμάτι για να ολοκληρώσω αυτό το έργο. Κάναμε καπί και στη Σπάρτη και στην Περιφέρεια, κάναμε και οργανώσαμε ωραίους, καλούς, λειτουργικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ε, βιβλιοθήκη, μια βιβλιοθήκη στο Λίδη, στο Καστόρι και τώρα ναι. ετοιμάζεται και στι καριέ. Ε, πήγαμε τον κόσμο μας, τους ηλικιωμένου, πρέπει να τους φροντίζεις τους ηλικιωμένου διότι, διότι έχουν οπωσδήποτε ανάγκη τέτοια φροντίδας Άλλωστε το η αξίζει. Άλλωστε το αξίζει. Πήγαμε τώρα. στο εξωτερικό. Πήγαμε στο εσωτερικό. Θυμήστε μα πόσα μέλη βρήκατε και πόσα μέλη έχει τώρα το ΚΑΠΗ. Ε, αρχίσαμε με κανιά 70 ε, μέλη στο ΚΑΠΗ. Ναι. Δόξα σε ο Θεό, φτάσαμε πάνω από τα χίλια. Και Πράγμα. αυτό είναι ένα δείγμα ε, Της τη δουλειά μα και τη αποδοχή, θα έλεγα, του κόσμου. Τι μένει, αγαπητοί φίλοι, εάν πάλι είμαι υπεύθυνο σε αυτό το χώρο μένουν να γίνουν δύο ακόμα παραρτήματα ή τρία καπή Στην Σελασία, στην Κορτσά και ένα στο Λογκανίκο. Μία mm. λες και φιλία, το έχω τάξει στο Λογκανίκο. Μένει να γίνουν τρει ξενώνε για στέγου, διότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο που κάποιοι συνανθρωποί μα δεν έχουν στέγη. Ίσως να χρειαστούν αυτοί οι ξενώνε να φιλοξενήσουν και ανθρώπου κακοποιημένου για τον β λόγο. Ή Φρέπει όσοι λοιπόν... είναι μόνοι του, μένουν μόνοι του και θέλουν συντροφιά. Οι μοναχικού. Που φοβούνται και οι δικοί Ένα ξενώνα στη Σπάρτη, ένα ξενώνα στο Καστόρι για να ε, καλύψει του βόρειου Δήμου ναι. και ένα ξενώνα κάτω στο Ξυροκάμπι για να καλύψει τον υπόλοιπο Δήμο. Ε, θα έλεγα ότι αυτά, εάν γίνουν και συντηρηθούν και τα, οι υπάρχουσε δομέ, θα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύη και επαιδεία όπως σας προείπα. Οπότε αν σας γίνει η πρόταση θα την αποδεχτείτε πιστεύω. Και φυσικά ναι, με μεγάλη χαρά διότι αυτό το θέμα σε αυτό το θέμα αφιέρωσα πολλές ώρες από την ζωή μου, το αγάπησα το εκτίμησα το χαίρομαι που το βλέπω mm. και θα έλεγα και οποιοδήποτε να με διαδεχτεί νομίζω θα νιώσει μεγάλη υπερηφάνεια και θα το πάει και παρακάτω και αυτό. Κανέναν δεν υποτιμώ, αλλά αν είμαι εγώ θα κάνω αυτά που προείπα. Μάλιστα. Τώρα για να κλείσουμε και την κουβέντα μας. Τι έχετε να πείτε στους δημότες που μας ακούν. Ναι. Ε, θα πω στους συνδημότες που μας ακούν. Τους παρακαλώ να ψηφίσουν συνειδητά και αξιοκρατικά ανθρώπους που μπορούν να δώσουν την υπεραξία της Σπάρτης και στο, των χωριών μας ο φίλος και συγγενής ας φάει και ας μαζί μας. Ο δήμαρχος και οι σύμβουλοι χρειάζονται αξιοσύνη, αγάπη και γνώση για το κοινό συμφέρον. Διαλέχτε αγαπητοί φίλοι τους αρίστους στον οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό βίο. Κάθε ένας μας έχει ένα ιστορικό φορτίο σε αυτούς τους τομείς. Η αξιοσύνη από εκεί φαίνεται. Η αυτοδιοίκηση είναι λειτουργήμα προσφοράς και θυσίας δεν είναι επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό να ξεκαθαριστεί σε όλους μας, σε όλη μας τη σκέψη, συγκριτικά στοιχεία των υποψηφίων υπάρχουν. Συγκρίνετε, αποφασίστε με την ορθοκρισία σας και τη λογική σκέψη σας. Όσον αφορά αγαπητοί φίλοι και πατριώτες για το θέμα Πατσιλίβα, εσείς θα αποφασίσετε εάν είμαι και πάλι μαζί σας. Έχω εμπιστοσύνη όμως στην κρίση σας. Διαλέξτε δήμαρχο τον καταξιωμένο πατριώτη Πέτρο Δούκα για τη Σπάρτη μας, για το Δήμο μας. Σας το λέω εγώ ελάχιστος, ο Θέμης ο Πατσιλίβας. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ που με ακούσατε και έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ και το πολιτεία για την πρόσκληση και για την καλοσύνη που είχε να με φιλοξενήσει εδώ για να απο, να πω και να ενημερώσω τον κόσμο και τους συνδημότες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ φίλε. Και είμαστε σίγουροι ότι από όποιο πόστο και αν είστε στο μέλλον, ανάλογα βέβαια με το τι θα επιλέξουν και οι δημότες του Δήμου, θα εργαστείτε και θα δουλέψετε με τέτοιο ζήλο όπως το κάνατε και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στρατιώτης και μαχητής από οποιαδήποτε θέση μου δώσει ο Σπαρτιατικός Λαός και ο, ο, ο Συνδημότης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. και μαχητής. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.